Η οικονομική δυσχέρεια που πλήττει μεγάλο μέρος των οικοκυριών και στην Κρήτη αλλάζει τα κριτήρια επιλογής σπουδών για τους μαθητές της τρίτης λυκείου. Το όνειρο της φοιτητικής ζωής προσαρμόζεται στις συνθήκες, με ένα σημαντικό ποσοστό νέων να επιλέγει πανεπιστημιακά ιδρύματα στον τόπο κατοικίας της οικογένειάς τους. Τα παιδιά πρωτίστως κοιτούσαν να περάσουν καλά, να ζήσουν τη φοιτητική ζωή που λέμε, παρά να κάνουν επιλογές ενσυνείδητες. Πλέον αυτό έχει αλλάξει. Κοιτά να δουν τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι σχολές του τόπου μας και νομίζω ότι ξαφνιάζονται θετικά με αυτά που βλέπουν. Στην ημερίδα της Ένωσης Φροντιστών Μέσης Εκπαίδευσης Χανίων στο Πειραματικό Γυμνάσιο της πόλης παρουσιάστηκαν σχολές του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Πολυτεχνείου και του ΕΛΜΕΠΑ. Καθηγητές όλων των σχολών μίλησαν για τις προοπτικές που ανοίγονται για τους αποφύτους των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων του νησιού, αλλά και για ειδικότητες του μέλλοντος, όπως αυτή του χημικού μηχανικού μηχανικού περιβάλλοντος. Μπορεί να σε βγάλει και σε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τοπικές δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον και με την ευρύτερη έννοια των έργων που κάνει ένας μηχανικός και στη βιομηχανία αλλά και εκτός Ελλάδος, έτσι, αν ενδιαφέρεται κάποιος. Οπότε ένα από τα μηνύματα που θα έχω να πω σήμερα είναι και αυτό, ότι έχουμε μια πολύ δυνατή σχολή χημικών μηχανικών πλέον, αλλά ταυτόχρονα διατηρούμε και μεγαλώνουμε μια σχολή μηχανικών περιβάλλοντος που έχει χτίσει στίγμα. Τα τελευταία χρόνια ο επαγγελματικός προσανατολισμός που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα μαθημάτων συμβάλλει σημαντικά στο να επιλέξουν οι μαθητές σχολές που είναι στο πεδίο του ενδιαφέροντός τους και που τους διασφαλίζουν επαγγελματική αποκατάσταση. Γιατί δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά, εκτός από το μάθημα που έχει εισαχθεί εξ όσων έχει αναφερθεί από το Υπουργείο του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, μία επιπρόσθετη βοήθεια, μία κατεύθυνση διαζώσης. Οι μαθητές που είναι στο τελευταίο στάδιο πλέον της επιλογής τους, πέραν από τις σχολές και το αντικείμενο των σπουδών, αναγνωρίζουν, όπως ξέρετε, και την αναγκαιότητα να γνωρίσουν περισσότερο τα κοντινά τοπικά, τα κοντινά εκπαιδευτικά ιδρύματα για λόγους που γνωρίζουμε όλοι με την Ελλάδα σαν ένα τουριστικό κομμάτι. Βασική αρχή ωστόσο και κριτήριο επιλογής, όπως τονίζουν καθηγητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είναι τα ενδιαφέροντα και το ταλέντο κάθε μαθητή και μελλοντικού φοιτητή. Κάνετε αυτό που σας αρέσει περισσότερο. Δεν υπάρχει πιο χρυσός κανόνας, όχι φυσικά με το κεφάλι στα σύννεφα στο σημείο να μην έχουμε μια ξεκάθαρη, ας πούμε, εικόνα του τι μπορούμε να κάνουμε μετά από αυτό. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Χανίων, της Περιφέρειας Κρήτης και του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Χανίων, με εισηγητές τους ίδιους τους καθηγητές και τις καθηγήτριες των σχολών των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.